Καλώς ήρθατε στη Δράμα. Ήρθαμε εδώ στο γαστρονομικό φεστιβάλ που διοργανώνεται στην πόλη να δοκιμάσουμε ωραία φαγητά, να σας πάρουμε μαζί, να δείτε τις ομορφιές της Δράμας. Έλατε μαζί μας και δεν θα χάσετε. Δεν γίνεται να έρθετε στην Δράμα και να μην δοκιμάσετε τα κεμπάπια τους, τα σουτζουκάκια δηλαδή. Τα καλύτερα μάθαμε ότι τα έχει στην Καλαμιά. Ένα γυράδικο που γίνεται της Κακομήρας. Πολλοίς κόσμος περιμένει σουρά και το πιάτο πρέπει να δοκιμάσετε είναι αυτό εδώ που λέγεται βάρκα, που είναι με λαγάνα και βάζει μέσα σουτζουκάκια, γύρω, ό,τι άλλο θέλεις. Τεράστιο, δύσκολο να το φάει ένας άνθρωπος. Μπορεί να το πάρεις και μισό-μισό, μισό με γύρω, μισό με σουτζουκάκι, έτσι για να δοκιμάσεις απ' όλα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε αν είναι τόσο ωραία όσο λένε. Φοντάν για σοκολάτες, προφιτερόλ, μακαρόν, παγωτό παραγωγής τους, όλα χειροποίητα, το καλύτερο στη Δράμα. Μετά από δική σας προτροπή ήρθαμε στο φοντάν να δοκιμάσουμε προφιτερόλ, για να δούμε. Πραλίνα φουντουκιού, έτσι έντονη, πολύ γεμάτη γεύση. Και το σου ωραίο. Έχετε δίκιο τελικά, όντως είναι πολύ καλό το προφιτερόλ. Εγκρίνεται. Ήρθαμε στον περίφημο Σίμο που φτιάχνει τα πενιλί με τα σουβλάκια μέσα. Πολύ πρωτότυπο, ήρθαμε εδώ νωρίς. Θα ξαναρθούμε σε λίγο. Να πάρουμε να δοκιμάσουμε αυτό το πολύ διαφορετικό πενιλί που νομίζω ότι έχει κάνει μόδα σε όλη την πόλη και πλέον εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις. Είμαστε στο ζαχαροπλαστείο Ανατολή και ήρθαμε να πάρουμε το περίφημο γλυκό που λέγεται αραπίνα. Πρώτη φορά δοκιμάζω, να πω την αλήθεια. Πολύ ωραία επιλογή. Μοιάζει με κόκκαλα, δεν είναι. Έχει αντιγύη μέσα. Έχει και μια... και ένα κρασάκι. Άχνη. Έχεις και πάνω σου άχνη, ναι. Είναι νόστιμο. Τέλεια. Καλώς ήρθατε στο σπήλαιο Αγκίτη. Είναι το μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα που το διασχίζει ποτάμι. Είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Έχει εξερευνηθεί. Τα 500 βέβαια είναι μόνο, 500 μέτρα είναι επισκέψιμα για τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό σπήλαιο. Πρώτη φορά ήρθαμε και έχουμε μείνει άφωνοι. Είναι οργανισμοί που βλέπετε εδώ, έχει ψαράκια, καραβίδες και πιο πάνω αυτά άλλο τα λένε βίδρες, αλλού είναι δίδρες. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα οξυγόνο όσο και μέσα από το ρίξαμε να πάμε στο σπίτι. Και τα είναι 10 χιλιόμετρα. Οι θερμοκρασίες σταθερές είναι 17 του χρόνου, 13 έχει το νερό. Αλλά είναι αυξημένη η υγρασία. Όλα τα σπίτια έχουν πάνω από 65 είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από αυτό που βλέπετε. Μπορείτε να μπείτε αν δεν έχετε μπει στο Facebook του σπουλαίου, βλέπετε και φωτογραφικό υλικό και βιντεάκι από το μήτυρο στο κομμάτι, δηλαδή μετά τα 500 μέτρα, που πραγματικά είναι συναντούμε πολύ πιο μεγάλα ανοίγματα από αυτά που βλέπω. Είμαστε στο σταθμό των τρένων της Δράμας και θέλουμε να κάνουμε μια ξενάγηση εδώ στο
σταθμό που θα φτιάξουν ένα καινούριο μουσείο. Υπάρχουν βαγόνια παλιά τα οποία τα έχουν ανακατασκευάσει και μπορεί να τα δει ο επισκέπτης και σίγουρα αξίζει να έρθετε μια βόλτα. Το δρομολόγιο ξεκινούσε από... Ξεκινούσε από την Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη μια ταχεία. Ερχόταν εδώ στη Δράμα, επειδή είχε τελειώσει το κάρβουνο, την κόβανε αυτή τη μηχανή, βάζανε μία άλλη, ίδια αντίστοιχη, και πήγαινε στην Αλεξανδρούπολη και το ίδιο στην... Πιστεύω να σας άρεσε αυτό το γαστρονομικό ταξίδι στη Δράμα. Ένας υπέροχος προορισμός, να έρθετε για ένα τριήμερο, να ξεκουραστείτε, να φάτε ωραία φαγητά και να περάσετε όμορφα.